Θα περάσουμε τώρα στην απόφαση που έχει προκαλέσει η οργή για να επιστρέψουμε εντός συνόρων. Την απόφαση για το θάνατο 104 συμπολιτών μας στην πολυφωνική πυρκαγιά στο Μάτι, για τον οποίο τελικά δεν τιμωρήθηκε κανένας κρατικός λειτουργός ή οποιοδήποτε άλλος. Απεγνωσμένοι συγγενείς θυμάτων προσπαθούν να βρουν το δίκιο τους στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ήδη προσέφυγαν οι πρώτοι 39 για να δικαιωθούν οι ψυχές των νεκρών τους. Το αίτημά τους τονίζουν ότι δεν αξιολογήθηκαν από το δικαστήριο επαρκώς όλα τα στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους οι δικαστικές αρχές, προκειμένου να προχωρήσουν στην απαγγελία των κατηγοριών. Είμαι η αδερφή του Βίκτορα Μίχα, τον οποίο τον έχασα στη θάλασσα, μέσα στη Ραφίνα, μπροστά στα μάτια μου. Μας θεωρούν σκουπίδια. Αυτό όμως, αυτός ο συναισθηματικός βιασμός, μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε να τους πολεμάμε. Η δικαστική απόφαση για το Μάτι προκάλεσε οργή στους συγγενείς των θυμάτων και σοκ στην κοινή γνώμη. Κρυφτείτε! Μάχη με το χρόνο δίνει τώρα η εισαγγελία εφετών, προκειμένου εντός 10 ημερών, όπως προβλέπεται από τον νόμο, να ασκηθεί έφεση. Ήδη προσέφυγαν οι πρώτοι 39 συγγενείς θυμάτων. Καταθέσαμε ενώπιον του εισαγγελέως εφετών και κοινοποιήσαμε και στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου σχετική αίτηση, προκειμένου να ασκηθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης αυτής, προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη. Σε ένα βίντεο διάρκειας 2 λεπτών και 30 δευτερολέπτων, ο Στέφανος Κασελάκης εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, μιλώντας για κατεπάγγελμα ψέμα, ενώ έκανε αναφορά σε δηλώσεις νομικών για το άρθρο που οδήγησε στις χαμηλές ποινές. Αυτή η δικαιοσύνη της ατιμωρησίας πρέπει να αλλάξει. Και σας υπόσχομαι ότι θα αλλάξει. Ο κύριος Κασελάκης ψεύδεται συνειδητά και κατ' επανάληψη η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Αντί λοιπόν να σκύψουν το κεφάλι και να ζητήσουν συγγνώμη για όσα ψήφισαν πριν φύγουν από την εξουσία, έρχονται να εργαλειοποιήσουν άλλη μια τραγική υπόθεση. Αν λοιπόν η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κρίνουν ότι εμείς λαϊκίζουμε, προφανώς δεν ξέρουν τι σημαίνει η λέξη λαϊκισμός. Η πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών Εισαγγελέων, Μαργαρίτα Στενιώτη, έδωσε απαντήσεις για την ανακοίνωση της Ένωσης περί λαϊκών δικαστηρίων. Αυτό που μιλάμε εμείς και μιλάμε για λαϊκά δικαστήρια, δεν εννοούμε τους συγγενείς, που είναι λογικό να διαμαρτύρονται όταν έχουν χάσει τα παιδιά τους. Μιλάμε για τα πολιτικά πρόσωπα. Μιλάμε για κάποιους δημοσιολογούντες, ακόμα και για συλλειτουργούς της δικαιοσύνης, που επιδεικνύουν μεγάλη απαξίωση στην ανθρώπινη ζωή. Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου ζήτησε την άμεση η καθαρογραφή της απόφασης, ώστε το εφετείο να προσδιοριστεί πριν από το καλοκαίρι. Διαφορετικά, ο κίνδυνος παραγραφής των ευθυνών για την εκατόμβη νεκρών είναι ορατός.